Λοιπόν, μετά από ένα πολύ παράξενο καλοκαίρι που ακολούθησε αυτή την πολύ δύσκολη άνοιξη που περάσαμε, ευτυχώ στο φθινόπωρο, τουλάχιστον μουσικά, είχαμε πολύ ωραίε εκπλήξει, Νίκο. Ε, πιστεύω ότι το ελληνικό τραγούδι πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έχουν ετοιμαστεί και άλλα άλμπουμ που πρόκειται να βγουν. Και ας μιλήσουμε όμως για τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες ξεκινώντας, έχω διαλέξει πέντε, πέντε άλμπουμ. Θα ξεκινήσω αλφαβητικά με το πρώτο από αυτά, που είναι του Σταμάτη Κραωνάκη, «Γιορτή στα σπίτια». Προφανώς ο Σταμάτης και οι συνεργάτες του έκαναν αυτό το, το δίσκο, το CD, ακόμα δεν έχει βγει σε βινύλιο στα τους τελευταίους μήνες, να μην πούμε ε, τους χαρακτηρισμούς της περίοδου αυτής, Λοιπόν, α, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ο Σταμάτης είναι ανεξάντλητος, είναι ευρηματικό, γράφει καταπληκτικού δίσκους, στίχους, είναι επίκαιρο, οι μελωδίες του είναι πάντα πάρα πολύ δυνατές και ένα προτέρημα που κατά τη γνώμη μου έχει αυτό το CD είναι ότι ακούγεται σαν παράσταση. Αξίζει κανείς να τα ακούει από την αρχή μέχρι το τέλος. Ε, είναι χειροποίητο, δηλαδή οι ανάσες των ερμηνευτών του ίδιου του Σταμάτη φυσικά που είναι ο βασικός ερμηνευτής αλλά φιλοξενεί και τα παιδιά από την uh, Σπύρα, το Μπουγιώτη, τον Καραθανάση και τον uh, Χρήστο το Γεροντίδη. Δεν δημόσια, εγώ ένα τραγούδι με το Φίβο Δελιβοριά. Λοιπόν, θα έφτανα σε αυτό το τραγούδι με το Φίβο Δελιβοριά. Ε, νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό το τραγούδι με το Φίβο Δελιβοριά. Ωστόσο, να πω τις συμμετοχές με δύο τραγούδια της Ελένης Βιτάλη, αλλά και του πάντα αγαπημένου στο Σταμάτη, αλλά και στη Λίνα, του σπουδαίου μας ερμηνευτή, του Μανώλη Μητσιά. Λοιπόν, ένας καταπληκτικός δίσκος που αξίζει τον προτείνω όποιο τον αποκτήσει να τον, ακούσει, να τον ακούσει να τον ακούει από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι σαν αυτές τις καταπληκτικές παραστάσεις που στείλει ο Σταμάτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ, πολύ η εποχή του θερισμού. Είναι σαν όλα αυτά τα χρόνια να έσπερναν τα παιδιά και ήρθε η ώρα να δρέψουν αυτά που έχουν, που έχουν προετοιμάσει όλο αυτό τον καιρό. Η Νατάσα από φίλου με τον Θέμη Καραμορατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο ε, για μένα είναι κάτι σαν συγκρότημα. Δεν είναι τυχαίο ότι κανένα από τα τρία ονόματα δεν είναι μεγαλύτερο από τα άλλα. Εντάξει, προφανώς η φιγούρα της Νατάσας ε, κυριαρχεί, και για την Ατάσα μιλάμε, αλλά στην ουσία είναι ένα συγκρότημα που α, απαρτίζουν αυτοί οι τρεις. Οι θεριστές, ναι, αυτοί που έσπηραν. Λοιπόν, αυτό το CD έχει μια μεγάλη διαφορά από τα προηγούμενα. Έχει μια ενότητα ηχητική. Ε, έχει ένα περφεξιονισμό στο στούντιο καταπληκτικό. Η Νατάσα νομίζω ότι ακούγεται καλύτερα από ποτέ. Εντάξει, συνηθίζουμε να τα λέμε αυτά, ας το πούμε. Νομίζω ότι είναι υπέροχα γραμμένη η φωνή της. Μ' αρέσει ο τρόπος που ερμηνεύει, που είναι πιο συγκρατημένη ε, από ότι είναι στα live και έτσι πρέπει να είναι κανείς στους δίσκους, πιστεύω. Ε, η, ο Θένης έχει προχωρήσει ενορχιστρωτικά τρομερά, είναι πολύ εντυπωσιακό. Ε, και ο Γεράσιμος πάντα είναι επίκαιρο και έχει και αυτός ανανεώσει το, τη θεματολογία του και το λεξιλόγιο του. Ε, άξιζε και είναι ένα περίεργο συντή, είναι λίγο ήσυχο, είναι... Θέλει με κάθε ακρόαση θα διαπιστώνει κανεί ότι μια θα του αρέσει το ένα τραγούδι, μια θα του αρέσει το άλλο. Τουλάχιστον έτσι συμβαίνει σε μένα. Η εποχή του θερισμού λοιπόν. Ένα άλλο CD που μου άρεσε πολύ είναι του Γιώργου Περί Σταθερά τα όνειρα, στα όνειρα. Ο Γιώργο Περί είναι από αυτού που λέμε, από του ερμηνευτέ που λέμε φωνάρε, από τη νέα γενιά. Τον γνωρίσαμε δίπλα στον ο, Μάριο Φραγκούλη και εδώ ερμηνεύει τραγούδια με τις μουσικές Ευανθίας Ρεμπούτσικα στίχους στα περισσότερα Λίνας Νικολακοπούλου και του Άρη Δαβαράκη. Ε, η Ευανθία είναι άλλη μια φορά σε πολύ καλή φόρμα. Η Λίνα επίσης, τι να πούμε, τι να πούμε για τη Λίνα, ότι την αγαπάμε πολύ ό,τι και να κάνει. <laughs> Αλλά εδώ είναι και πολύ ωραία τα τραγούδια, τόσο άμεσα, ε, και ο Περίς πραγματικά είναι ένας α, σπουδαίος νέος ερμηνευτής. Θα έλεγα ότι στο δίσκο αυτό μου έκανε εντύπωση η, η συμμετοχή του Γιώργου Νταλάρα σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Καρδιά κοίτα» που αποδεικνύει απλά ότι είναι τόσο σπουδαίος, τόσο μεγάλος καλλιτέχνης. Όχι μόνο για τη φωνή του, αλλά επειδή τυχαίνει να, να έχω ακούσει ότι ήταν και λίγο δική του ιδέα το πώς θα κάνει αυτές τις, δεύτερε τις δεύτερες φωνές, οπότε αποδεικνύει και το πόσο μουσικός και πόσο καλλιτέχνη είναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω επίσης, ε, το έψαξα, αλλά μάλλον έχει εξαντληθεί, ένα... Α, νομίζω, να το εδώ το βρήκα. Ένα ακόμα CD με έναν σπουδαίο ερμηνευτή. Και εδώ πέρα εμπλέκεται πάλι η Λίνα είναι ο Θοδωρής Βουτσικάκης. Αυτό είναι νεότερο, ε, βγήκε από την αρχή του καλοκαιριού, το «Όμορφη ζωή» με τις μελωδίες του Νικόλα Πιοβάνη, στίχους πάλι της Λίνας Νικολακοπούλου. Περιμέναμε πολύ καιρό για το πρώτο προσωπικό του Θοδωρή Βουτσικάκη, αυτού του σπουδαίου ερμηνευτή από τη Θεσσαλονίκη. Ε, τον, ε, το βάζω έτσι μαζί με τον περίπου, που είναι στην ίδια ε, ερμηνευτική, ας πούμε ύφο ερμηνευτικό και ομάδα. Ε, Επίση ένα πολύ ωραίο album που τυχαίνει, επειδή έχει ήδη κυκλοφορήσει και έχει δοκιμαστεί, ξέρουμε ότι έχει γνωρίσει και ανταπόκριση. Και αν πάμε στα εναλλακτικά ακούσματα, έχω χαρεί φέτο και περιμένω πολύ καιρό να κυκλοφορήσει αυτό εδώ Νίκο, που είναι οι Villagers of Ioannina City που συμπτωματικά έτυχε να τους, να τους έχω ακούσει, δεν τους γνώριζω προσωπικά, ε, από την πολύ αρχή και είμαι πολύ χαρούμενος ότι έχω από τα πρώτα λίγα ρυθμιμένα CD που ήρθανε στα χέρια μου. Λοιπόν, σε αυτό το δεύτερο δίσκο που άργησε και έχουν γίνει και αλλαγές στην ομάδα, ε, τα παιδιά έχουν ξεφύγει. Ε, είναι, είναι αλλού. Δεν μοιάζει με τον πρώτο δίσκο τόσο, αλλά είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ για μένα. Όποιος ενδιαφέρεται για εναλλακτικά ακούσματα και ακούει και ξένη μουσική, και ψάχνει τους ήχους, και αυτά είναι μια περίπτωση ελληνική, σπουδαία, οι villagers, οι χωρικοί, ας το πούμε έτσι, από τα Γιάννενα, «Age of Aquarius» είναι ο τίτλος από αυτό το CD, με υπέροχο εξώφυλλο. έψαχνα να βρω το βινίλιο, αλλά έχει εξαντληθεί, ευτυχώς. Και επίσης, θέλω να πω για ένα άλλο συγκρότημα που είναι από την Περιφέρεια, και είναι από την Κέρκυρα που λέγονται τα παιδιά της παλαιότητας. Α. Είχε εξαντληθεί, ξανάρθε μάλλον φαίνεται. <laughs> Ανάτο λοιπόν. Ενθύμιο νεανικό συντροφιών. Mm. Λοιπόν, επειδή είμαι από το τόπο αυτό, είμαστε συμπατριώτε με τα παιδιά τη παλαιότητα και με του κόρε που προηγήθηκαν. Στην ουσία, όλη αυτή η δουλειά είναι του Παντελή Δημητριάδη, ε, ενό αληθινού καλλιτέχνη που ζει στην Κέρκυρα και αγαπώ ιδιαίτερα, για, προσω... για αυτούς τους προφανείς λόγους, το δίσκο, αλλά νομίζω εδώ ότι ο Παντελής έχει φτάσει, μέχρι τώρα έχει ανέβει στην υψηλότερη κορυφή. Εύχομαι να συνεχίσει έτσι. Αυτός ο δίσκος είναι γεμάτος Κέρκυρα, όπως το εξώφυλλο. Ε... Ναι, αυτά είναι, δηλαδή, πώς θα μπορούσα να είμαι κι εγώ κάπου εδώ μέσα. Αυτά θα έλεγα και είμαι ευτυχής ότι η μουσική πάντα υπάρχει, είναι ζωντανή. Ε, Παρόλε τι δυσκολίε, μπορεί να μην έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα live όπω έπρεπε. Εύχομαι πραγματικά να υπάρξει μια εξέλιξη καλή σε όλη αυτή την ιστορία και να παρακολουθήσουμε και τα live και για τα παιδιά που δεν είναι τα πρώτα ονόματα, όλη, όλη, όλη αυτή η μουσική που παίζουν και υποστηρίζουν τους καλλιτέχνες που είναι μπροστά. Ε, εύχομαι να περάσει γρήγορα αυτό, να μπορούμε και ζωντανά να απολαμβάνουμε τη μουσική που αγαπάμε. Ε, στην αρχή να σου πω την αλήθεια, θα είμαι απολύτως ειλικρινής, ε, μου κακοφάνηκε. Όπως κακοφαίνονται πολύ πιθανόν πολλές αλλαγές στη ζωή μας. Τώρα που έμαθα σιγά σιγά, το, το άλλο το μαγαζί το ξέρα πολύ καλά <laughs> που υπήρχε τι. Τώρα ακόμα ρωτάω για μερικά πράγματα, από αυτά που με ενδιαφέρουν. Ε, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο και είναι και πολύ ωραίος ο δρόμος. Έρχεσαι και για καφέ, κάτι που δεν γινόταν στη σταδίου. Ε, και νομίζω ότι συνεχίζει επάξια την παράδοση, τώρα που συνήθισα η αλήθεια είναι. Και μου έχουν βοηθήσει εδώ και τα παιδιά, η Ελένη, ο Δημήτρης, ο Μάκης,